Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο από τα Αλόνια στη Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 46. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε να δούμε τα πρώτα δύο μάτς για το Champions League για φέτος. Έχουμε να δούμε το μάτς με τον Άγιαξ στο Amsterdam Arena, στο Johan Cruyff Arena πλέον. Εμείς οι παλιοί το λέμε Amsterdam Arena, όπως και το γήπεδο της Dortmund. Εμείς οι παλιοί το λέμε και Westfalenstadion και όχι Signal Iduna Park, γιατί είχαμε συνηθίσει που παλιά δεν είχαν ονομασίες διαφορετικές όπως έχουν σήμερα, και έχουμε και το εντός έδρας μάτς με τη Σάλκε, το οποίο θα είναι λίγες μέρες πριν παραδοθεί το γήπεδο στην τελική του μορφή, έτσι όπως θα το φτιάξουμε για φέτος. 3 του μήνα νομίζω παραδίδεται, 1 του μήνα έχουμε τα μάτς, θα βόλευε πάρα πολύ να κάνουμε τα εγγένεια του γηπέδου στο μάτς με τη Σάλκε, αλλά τα εγγένεια του γηπέδου θα γίνουν στο μάτς με τον Πανατολικό ουσιαστικά, το οποίο θα παίξω και μόνος μου. Έχουμε και κάποια ματσάκια που είναι να παίξω μόνος μου, έχουμε και κάποια μάτς, το μάτς με τον Απόλλωνα, το οποίο το έπαιξα και αυτό μόνος μου, και θα πάω να σας δείξω τα σκορ εννοείται. Αλλά πριν από όλα αυτά, αν σας αρέσει η σειρά, κάντε ένα like, τη βοηθάει πάρα πολύ. Και να πάμε στο χορηγό μας, ennebet.com, για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσέκαρε κάτω στην περιγραφή που θα βρεις το link που θα σε οδηγήσει στο ανανεωμένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά site του Ennebet, όπου μπορείς να βρεις όποιο παιχνίδι θες για όποια πλατφόρμα θες σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Τσέκαρε την περιγραφή, πας στο site, γράφεις το παιχνίδι που θες, το αγοράζεις. Πριν το checkout βάζεις τον κωδικό Alex Morak και παίρνεις 3% ακόμα έκπτωση, η οποία βοηθάει εμένα και βοηθάει και εσένα, γιατί ουσιαστικά σου γλιτώνει την προμήθεια των καρτών που έτσι κι αλλιώς υπάρχει πάντα. Και όσο πιο μεγάλη η τιμή του παιχνιδιού, τόσο πιο μεγάλη η έκπτωση προφανώς, γιατί είναι επί της 100. Και σου δίνουν τον κωδικό, το κλειδί ουσιαστικά, το βάζεις στο Steam, στο Epic Game Store, στο Origin, στο Uplay, οπουδήποτε, από όπου είναι αυτό το παιχνίδι. Από όπου ουσιαστικά βγαίνει και χωστάρεται αυτό το παιχνίδι, και το κατεβάζεις και παίζεις. Πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα στο μάτς με τον Απόλλωνα που παίξα μόνος μου. Επιστρέψαμε λοιπόν, και το μάτς με τον Απόλλωνα, όπως βλέπετε, ήταν ένα show του τρομερού, του εξαιρετικού Τζερεμί Αντονίσε, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ. Βέβαια, MVP της αναμέτρησης βγήκε ο Νταμπό, ο οποίος έκανε ένα τρομερό παιχνίδι με κοψίματα, με καλές πάσες, 2 assist ουσιαστικά. Δεν έκανε κανένα λάθος σε όλο το παιχνίδι. Κερδίσαμε 1-2. Προηγηθήκαμε στο 11 με τον Αντωνίσε, στο 13 ο Κώστας ο Κοτσόπουλος ισοφάρισε για τον Απόλλωνα, και στο 61 ο Αντωνίσε έκανε το δεύτερο γκολ. Κερδίσαμε 2-1. Όπως βλέπετε, στατιστικά είναι τρομερά. Έχουμε κάνει 41 σου 18 στο τέρμα. Η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα. Είχε και ο Απόλλωνας έναν τερματοφύλακα, ο οποίος είχε σταθεί εξαιρετικά απέναντι μας, τον Μάριους Ανταμόνης, ένας Λιθουανός 28 χρονών, ο οποίος δεν έχει άσχημα στατιστικά γενικότερα. Και καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Και με αυτά και με αυτά προετοιμαζόμαστε για το πρώτο μάτς μέσα στο Johan Cruyff Arena, μέσα στο Amsterdam Arena, για να παίξουμε απέναντι στον Άγιαξ για την πρεμιέρα του Champions League. Άγιαξ Καλαμάτα, Άγιαξ Μαύρη Θύρα λοιπόν στο Άμστερνταμ, σχεδόν γεμάτο το γήπεδο, παρά 7.000 περίπου θέσεις. Θα έχουμε και κάποιους οπαδούς που θα μας συνοδεύσουν την Ολλανδική πόλη μέσα στο Άμστερνταμ για να δουν την ομάδα μας. Οριακό φαβορεί ο Άγιαξ με 2,5 απόδοση, 3 το χ και 2,63 το διπλό. Προπονητής του Άγιαξ είναι ο Φρανκ Ντεμπούρ, παλιός θρύλος του συλλόγου εννοείται και θρύλος της Εθνικής Ολλανδίας. Και διαιτητής είναι ο Νταβίντε Μάσα, είναι ο Ιταλός στο Elite Group, καλό rating, θα μπορούσε και καλύτερο βέβαια. Πάντως έχουν βάλει έμπειρο διαιτητή γενικότερα. Οπότε πάμε στα ποδήλατα να ανακοινώσουμε την δεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσουμε τη φετινή χρονιά στο Champions League, να ξεκινήσουμε με το δεξί. Πάμε Μαύρη Θύελλα. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο μάτς και πάμε να δούμε τις ενδεκάδες λοιπόν. Βανέσεν κατά τα δοκαρία για τον Άγιαξ, Λικάουι, Ρεντς, Μαρτίνες στην άμυνα, Βίκτορ Ούγκο και Ταλιάφικο τα δύο ακραία μπακ, Βαντεμπίκ και Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Χάνσεν δεκάρι, Ζίρξη και Μπρόμπεϊ στην κορυφή. Πολύ ταλαντούχα η ομάδα του Άγιαξ, η οποία έχει καλούς παίχτες. Λογικά θα έχει και καλά ριτζενάκι, ας πούμε αυτό το ριτζενάκι λογικά θα είναι καλό. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο, έχει καλά mental πάντως. Και για να δούμε και αυτόν εδώ, το δεξιά. Εντάξει, δεν είναι καλύτερο μέρο αυτός. Παίζει ένα περίεργο 5-3-2, κάπως έτσι μπορούσαμε να το πούμε. Και εμείς έχουμε ένα βάρο από τα δοκαριά. Γκαλβέζ δεξιά, Ματσίμα και Κουένκα στην άμυνα, διότι ο Μπεσό είναι λίγο τραυματίας, οπότε κάνει αυτό το match. Τζιανλούκα Ίτερ από τα αριστερά, Νταμπό και Λίβιο Μαρτίν στη μεσαία γραμμή. Ταβάρες δεξιά, Αλμάντα δεκάρι και στην κορυφή
ο Greenwood, ενώ αριστερά είναι ο Αντωνίσης. Στον πάγκο έχουμε Τζολάκη, έχουμε Μπαντιασίλ, έχουμε Κατσανίκα, έχουμε Βασιλιάδη, έχουμε Δεκαρπεντρή, έχουμε Λιονέλ Μέση και Κρίστιαν Πέρες. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί, θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά, λοιπόν απλά θα μειώσω λίγο εδώ την ταχύτητα, θα δώσω την οδηγία και πάμε να ξεκινήσουμε το match. Λοιπόν, στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο πεντάλεπτο, συγγνώμη, το match είναι όχι κάτι τρομερό μέχρι τώρα. Για να δούμε εδώ πέρα το πλάγιο με τον Γκαλβές, ο οποίος δίνει στον Αλμάντα και ξανά Γκαλβές. Θα βγάλει τη σέντρα εκείνος, ο Γάλλος. Η μπάλα φτάνει στο Λίβιο Μαρτίνς, το οποίο το shoot η μπάλα θα περάσει out. Θα περάσει out μακριά από τα δοκάρια του Βανέσεν. Θέλουμε να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μήπως καταφέρουμε να πετύχουμε ένα γκολ πρώτη, ένα γκολ νωρίς. Μπας και διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από το μάτς. Είναι δύσκολος ο όμιλος, αλλά είναι και εύκολος ταυτόχρονα. Δηλαδή έχει κάποιες παγίδες, αλλά νομίζω ότι θα κρυθεί από τα αποτελέσματα ο όμιλος ξεκάθαρα. Είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Βίκτερ Ούγκο. Όλα εξαρτούνται από το πώς θα παραταχθεί ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι η ομάδα κλειδί, πιστεύω. Εκείνος είναι που είναι αναλόγως στις μέρες του και 1-0 με τον Ζίρξη στο 21. Ανοίγει το σκορ ο Άγιαξ με το δεύτερο γκολ της σεζόν για τον Τζόσουα Ζίρξη. Πολύ νωρίς, θα μπορούσε να πει και κάποιος κόντρα στη ροή του αγώνα. Ωραίο το πλασεδάκι εδώ πέρα στη γωνία. Ο Ναβάρο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Αλμάδα τώρα στο φάουλ, η κεφαλιά δίπλα από τα δοκάρια, παραλίγο. Λοιπόν, θα απαιτήσω περισσότερα. Έχω κατέβει με balance γιατί το φοβήθηκα γενικά το match. Θέλω όσο πιο safe γίνεται, ακόμα και το χ δηλαδή δεν με χαλάει καθόλου. Ο Νταμπό εδώ πέρα, μετά από δικιά του κεφαλιά, ξανακερδίζει την μπάλα. Δίνει στον Greenwood από τα δεξιά. Greenwood μέσα στην περιοχή. Greenwood θα πλασάρει. Ο Greenwood ξαναπλασάρει. Τρομερή άμυνα εδώ πέρα του Άγιαξ. Στάθηκε στο ύψος της. Ταβάρες γυρνάει την μπάλα πίσω στον Ναβάρο. Και κάπου εκεί το highlight θα κοπεί. Γενικότερα νομίζω ότι μέχρι τώρα στο μάτς είμαστε καλύτεροι από τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ όμως ήταν πιο κοινικός και κατάφερε και σκόραρε στην ευκαιρία που δημιούργησε. Gianluca Ιτερ τώρα από τα αριστερά. Λίβιο Μαρτίνς θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά, ο Greenwood χώνεται στη φάση. 1-1. Δεύτερο γκολ από τον Mason Greenwood στο 34. Δεύτερο γκολ στη σεζόν. Στο 34 κάνουμε το 1-1. Ισοφαρίζουμε. Πολύ καλή εξέλιξη συγκεκριμένη για την πορεία του μάτς. Εδώ πέρα ο Ταβάρες, θα δείτε. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάω λίγο το replay λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να τα βλέπουμε λίγο πιο γρήγορα τα replay. Δεν έχει λόγο να είναι τόσο αργά γιατί το έχουμε δει και στην κανονική διάρκεια αργά. Δεν παίζει πάρα πολύ καλά ο Gianluca Ιτερ. Για να δούμε εδώ πέρα το φάουλ με τον Greenwood, ο οποίος έχει καλά στημένα. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί πέρα ο Ταβάρες, αλλά ο Βανέσεν πέφτει στη γωνιά του και τη μαζεύει, τη γραπώνει την μπάλα στα χέρια του εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης, κάτι άλλο να γίνει. Για να δούμε εδώ πέρα, μας η φάση συνεχίζεται με τον Χένσεν, ο οποίος περνάει τους αμυντικούς, κάνει το σουτ, η μπάλα ήταν. Έφυγε πολύ μακριά. Έφυγε πάρα πολύ μακριά, δεν απείλησε το συγκεκριμένο σουτ. Στο 43 βρισκόμαστε τώρα και οι φάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Δηλαδή το manager δείχνει συνέχεια φάσεις. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αν είναι για μας οι φάσεις, καλό είναι. Ο Ναβάρο έχει πάρει την μπάλα πίσω τώρα. Δίνει αριστερά στον Ιτερ, ο οποίος πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Περιμένουμε πράγματα από τον Gianluca Ιτερ. Κουένκα δίνει στον Νταμπό, εκείνος με τη μία στον Αντωνίσε, εκείνος στον Λίβιο Μαρτίνς. Ο Ιτερ έχει ανέβει, ο Αντωνίσε του δίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Αντωνίσε το σουτ. Κόρνερ, πολύ ωραία ανάπτυξη της ομάδας με τον Ζερεμί Αντωνίσε να βρίσκεται απέναντι στον Βανέσεν να κάνει το σουτ και να κερδίζουμε κόρνερ, το οποίο δεν το εκμεταλλευτήκαμε και ιδιαίτερα. Εδώ πέρα η μπάλα έχει φτάσει στον Κουένκα, Αλμάντα και κάπου εκεί το highlight θα κοπεί, δεν θα μας δείξει κάτι άλλο. Ημίχρονο λοιπόν στο 1-1, είναι θετικό, είναι θετική η εμφάνισή μας, δεν παίζουμε άσχημα, αλλά δεν παίζουμε και πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Βάσει στατιστικών εδώ πέρα, βάσει απόδοσης, Κουένκα, Ιτερ, Νταμπό και Αντωνίσε δεν παίζουν καλά. Κυρίως ο Αντωνίσε γιατί βρέθηκε στο Ιατέτ και το έχασε, γι' αυτό. Ωστόσο, δεν θα προβώ σε κάποια αλλαγή τώρα στο ημίχρονο. Θα κρατήσω τους παίχτες μας έτσι. Θα τους δώσω λίγα λεπτά ακόμα και στο δεύτερο και μετά, αν χρειαστεί, θα κάνω κάποια αλλαγή. Εδώ πέρα κλέβει ο Gianluca Ιτερ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Νταμπό. Ήταν λάθος μπαλιά. Δεν έπρεπε να την ανοίξουμε τόσο πολύ. Και εδώ πέρα ο Λίβιο Μαρτίνς θα κάνει ένα φάουλ. Τον καλεί ο διαιτητής για κόκκινη κάρτα στο Λίβιο Μαρτίνς στο 52. Εννοείται. Φυσικά και θα παίρναμε κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε πώς πήραμε κόκκινη κάρτα με τέτοιο tackling, να ξέρετε. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει γενικότερα. Ο Αλμάντα παίζει από εδώ, ψιλοπαίζει. Λοιπόν, θα βγει ο Αντωνίσε, θα πάει ο Αλμάντα από εκεί και θα μπει ο Σεμπάστιαν Βασιλιάδης.
και θα πάει ο Νταμπό DLP, θα πάει box to box ο Βασιλιάδης και θα μείνουμε balanced. Λοιπόν, θα πάμε έτσι, θα το κάνουμε. Και τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Άγιαξ έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει και να πάρει προβάδισμα, ακόμα και για τη δεύτερη, ίσως και για την τρίτη θέση. Η Σάλκε βλέπω χάνει αυτή τη στιγμή από τη City, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και το θέλουμε να γίνει. Γενικότερα θέλουμε η City να καθαρίσει όσο περισσότερα μάτς γίνεται, ακόμα και 6-6 να κάνει, δεν μας χαλάει. Εντάξει, 6-6. Ενώ να πάρει όλους τους υπόλοιπους. Εμείς, αν πάρουμε και ένα χ από τη City, δεν μας χαλάει επίσης. Βασιλιάδης δίνει δεξιά στον Ταβάρες. Ανεβαίνει, έχει λίγο χώρο, συγκλίνει και μπαίνει προς τα μέσα ο Ταβάρες. Θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα κόντρα πάνω στο Greenwood. 1-2 στο 68 με το Mason Greenwood να σκοράρει, πολύ τυχερό γκολ. Αλλά να σας πω κάτι, μας χρειάζεται και εμάς λίγο τύχη ρε φίλε. Πολύ τυχερό γκολ εδώ πέρα από το Mason Greenwood. Ο Rents έδιωξε, η μπάλα χτύπησε πάνω στο Greenwood και μπήκε γκολ. 1-2 με αυτό το φλιπεράκι αλήθειας, όπως κάνει το manager. Μας κάνει φλιπεράκι όταν τρώμε τα γκολ. Να κάνουμε και ένα φλιπεράκι και να βάλουμε και εμείς ένα γκολ που και που. Έτσι. Εδώ πέρα τεράστια ευκαιρία για τον Άγιαξ. Ευτυχώς η αμυντική μας στάθηκαν τυχεροί στη συγκεκριμένη φάση. Βίκτορ Ούγκο από τα δεξιά τώρα. Κλέβουμε την μπάλα με τον Αλμάντα. Ο Αλμάντα δίνει στον Ταμπού και ξανά Αλμάντα. Ο Αλμάντα εκεί πέρα κλεισμένο. Θα βρει πάρα πολύ όμορφα τον Βασιλιάδη, ο οποίος από τα δεξιά δίνει στον Μπρούνο Ταβάρες. Ανεβαίνει ο Μπρούνο Ταβάρες. Θα βγάλει τη σέντρα στον Greenwood, ο οποίος πλασάρει. Χάτρικ για τον Mason Greenwood. 1-3 στο 74. Τρομερός ο Mason Greenwood. Ένα ολοκληρωτικό χάτρικ. Σουτ με δεξί πόδι, λέει, με αριστερό πόδι και με κεφαλιά. Εντάξει, δεν έγινε ακριβώς έτσι, manager, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. 1-3, εξαιρετική εμφάνιση από το Mason Greenwood, ο οποίος στο δεύτερο γκολ, ναι, μεν στάθηκε τυχερός, αλλά στα υπόλοιπα δύο ήταν εξαιρετικότατος. Θα πάμε και σε αλλαγή λογικά τώρα. Θα βγει ο Ίτερ και θα μπει ο Κατσανίκας από εκεί πέρα, είναι λίγο πιο αμυντικός ποδοσφαιριστής για να κρατήσει όσο μπορεί το κέντρο. Και στη θέση του Αλμάντα θα περάσουμε. Όχι, δεν θα κάνουμε ακόμα την τρίτη μας αλλαγή. Θα την κρατήσω την τρίτη μας αλλαγή. Πάρτε έναν έπαινο, αν και δεν ξέρω αν έπρεπε από τώρα. Νταμπό και Ταβάρες τώρα. Θα βγάλει την κόντρα ο Μπρούνο Ταβάρες. Από τα δεξιά ανεβαίνει. Ανεβαίνουν και οι συμπαίκτες του. Μπρούνο Ταβάρες πάει να μπει στην περιοχή, αλλά ο Van de Beek του κάνει ένα εξαιρετικό τάκλι. Όχι τάκλι, ένα τζαρτζάρισμα εκεί πέρα και του κόβει την μπάλα. Ο Ματσίμα εδώ πέρα θα την κρίσει τη δεύτερη κόκκινη κάρτα για την αναμέτρηση. Έβγαινε τέταρτο ο αντίπαλος, τον κλάδεψε. Και θα μείνουμε με 9 λοιπόν. Και τώρα, παιδιά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Mason Greenwood θα θυσιαστεί, θα μπει ο Μπαντιασίλ στη θέση του και θα παίξουμε χωρίς 4 μπροστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να παίξουμε με 4 αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το match και να απομένουν 10 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις περίπου. Με 9 παίχτες, το αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον αρχίζει και παίζει ρόλο, νομίζω και αρχίζει και μετράει, πλέον είναι πολύ λιγότεροι στο γήπεδο. Αν ένας παίχτης κάνει τόση τη μεγάλη διαφορά στο αριθμητικό πλεονέκτημα, φανταστείτε δύο παίχτες πως είναι. Παρ' όλα αυτά εκεί πέρα ήταν ένα ψήλο χαζό ρε παιδί μου, θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει εκεί πέρα φάουλ. Αν και έβγαινε τετατέτ, εντάξει, okay, αποφάσισε ο παίχτης μας να το κάνει και δεν πειράζει, έγινε τώρα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Ταλιαφίκο από τα αριστερά ανεβαίνει. Ταλιαφίκο τον πιέζει ο Γκαλβές. Ο Νταμπό και ο Βασιλιάδης τώρα έχει την μπάλα. Ο Βασιλιάδης ήρεμα δίνει στον Μπρούνο Ταβάρες. Αλλά δεν υπάρχει παίχτης μπροστά να πετάξουμε την μπάλα. Μπρούνο Ταβάρες έχει ανέβει ο Γκαλβές. Ξαναδίνει στον Μπρούνο Ταβάρες. Ο Μπρούνο Ταβάρες δεν μπορεί από εκεί πέρα μέσα από τις συμπληγάδες να περάσει. Στην επίθεση τώρα ο Άγιαξ με τον Μποναβεντούρε. Μποναβεντούρε μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραίο πλασεδάκι στη γωνία. Ντένις Μποναβεντούρε, 2-3 μειώνει ο Άγιαξ. Τώρα θέλει λίγο προσοχή. Θα πάμε defensive, θα ζητήσω περισσότερα. Θέλει λίγο προσοχή τώρα να κλειστούμε λίγο. Λίγο να βγάλουμε κανένα extraction από εδώ πέρα. Βγάλ το αυτό. Overlap δεν έχουμε. Αυτά άστα, δεν έχω θέμα. Αυτό εδώ την πίεση λίγο να τη μειώσουμε. Θα ρίξω κι άλλο το tempo. Θα καθυστερούμε. Θα είμαστε disciplined. Και πάμε να δούμε τώρα. Να βάρω εδώ πέρα. Δίνει από τα δεξιά στον Κατσανίκα. Από τα αριστερά στον Κατσανίκα. Βασιλιάδης. Δεξιά στον Ταβάρες. Έχει χώρο ο Ταβάρες να ανέβει. Θα σεντράρει προς το κέντρο του γηπέδου. Van de Beek. Van de Beek μέσα στην περιοχή. Van de Beek θα πλασάρει ο Ναβάρο. Ευτυχώς είναι σταθερός. Πήγε να μου φύγει η καρδιά.
Λοιπόν, τώρα οι οδηγίες έχουν πιάσει τόπο, κάνουμε αρκετές καθυστερήσεις και παίρνουμε την νίκη, μια πολύ σημαντική νίκη, 2-3 μέσα στον Άγιαξ. Δεν ήταν τόσο κλειστό το παιχνίδι όσο φάνηκε, αλλά μείναμε με 9 παίχτες, ο Άγιαξ καταφέρε και μείωσε, στο 90 μας έβαλε λίγο το άγχος. Εκεί πέρα παίζαμε με 10 παίχτες από το 52, με 9 παίχτες από το 79, οπότε νομίζω ότι η ομάδα στάθηκε πάρα πολύ καλά, σκοράραμε 2 φορές με 10 παίχτες και μάλιστα από 1-0 σε 1-3, ολική ανατροπή και 2 γκολ μπροστά. Ο Άγιαξ αυτό που έκανε είναι να μειώσει, στο τέλος μας πίεσε, πήραμε την νίκη και βρισκόμαστε στην κορυφή του ομίλου μας με τη City με 3 βαθμούς. Η City κέρδισε 2-0 τη Σάλκε και εμείς προχωράμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μετά το εξαιρετικό διπλό μέσα στο Άμστερνταμ, Johan Cruyff Arena, πέσαμε τον Παναθηναϊκό στην έδρα μας στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, το οποίο είναι ακόμα υποκατασκευή. 2-0 κερδίσαμε με γκολ του Γκουβέια στο 64 και γκολ του Αντωνίσε στο 83. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση με MVP της αναμέτρησης των Lionel Messi, ο οποίος έβγαλε 2 assist, νομίζω, ή 2 ή 1, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν σημαντικό το παιχνίδι. Έβγαλε 1 assist, έκανε 4 πάσες κλειδιά και έκανε 2. Δημιούργησε 2 ευκαιρίες, βγήκε MVP με 9 απόδοση, αρχίζει και κάνει απόσβεση σιγά σιγά ο Μέση. Το Μέση, παιδιά, τον πήραμε για την εμπειρία του στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη, να έχουμε μια πάρα πολύ αξιότιμη αλλαγή, αν και στα 38 του, 39 του, πόσο είναι. Και στη συνέχεια παίξαμε το Θεσπρωτό που κερδίσαμε 4-0 με πάρα πολλές αλλαγές. Κερδίσαμε 4-0 με 3 γκολ του Κρίστιαν Πέρεζ μέχρι το 30, ένα στο 5, ένα στο 20 και ένα στο 30 με πέναλτι. Και ο Βαλεντίν Καπετρί πριν το ημίχρονο ολοκλήρωσε το 0-4 που ήταν και αποτέλεσμα ημίχρονου και τελικό αποτέλεσμα το 45-3. Έτσι, με αυτά και με αυτά βρισκόμαστε, όπως θα δείτε, εδώ πέρα στη δεύτερη θέση. Σε 4 αγώνες έχουμε 12 βαθμούς μαζί με την ΑΕΚ στην πρώτη θέση ουσιαστικά. Απλά έχουμε λιγότερα γκολ και δεν έχουν παιχτεί ακόμα τα μάτς μεταξύ μας. Εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι πολύ αρχή ακόμα. Λοιπόν, και πάμε στο μάτς με τη Σάλκε, όπου βλέπετε θα γίνει στο δημοτικό στο Παπαγεωργιακό στάδιο. Προφανώς 19.151 εισιτήρια έχουν πουληθεί από τα 23.588. Θα έχει λίγες και νέες κερκίδες λογικά, λόγω του ότι θα έρθουν και οι Γερμανοί οπαδοί της Σάλκε. Είμαστε οριακό φαβορί με 2,5 απόδοση, 3 το χ και 2,63 το διπλό. Διαιτητής είναι ο Τσακίρ, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος και από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη, σφυρίζει και στους τελικούς του Champions League κτλ. Έχει διαιτητεύσει πάρα πολλά μάτς και προπονητής της Σάλκε είναι ο Μανουέλ Μπάουμ, ο Γερμανός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι προπονητής, νομίζω, της Augsburg ή του Αμβούργου. Όχι, της Augsburg είναι, νομίζω. Ή τον είχε η Augsburg και τον έδιωξε. Ένα από τα δύο, γιατί βλέπω 2019, γι' αυτό το λέω. Και μετά ανέλαβε το Αμβούργο και μετά τώρα βρίσκεται στη Σάλκε και πολύ καλά στατιστικά από ό,τι βλέπω έχει. Οπότε θα είναι δυνατή αναμέτρηση μέσα στην έδρα μας. Εννοείται πως θέλουμε την νίκη από τη στιγμή που κάναμε και το διπλό μέσα στο Άμστερνταμ Αρίνα. Θέλουμε να κάνουμε το 2-2. Πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Πάμε να δούμε ενδεκάδες λοιπόν. Για εμάς, Ναβάρο τα δοκάρια. Δεξιά, Γκαλβές, Μπεσό και Μπαντιασίλ στην άμυνα. Ο Ματσίμα είναι τιμωρημένος λόγω της κόκκινης κάρτας και ο Κουένκα προτιμήθηκε να κάτσει στον πάγκο και να μπει βασικός ο Παντιασίλ. Αριστερά ο Τζιανλούκα Ίτερ. Στη μεσαία γραμμή Βασιλιάδης με Νταμπό. Δεξιά Μπρουνό Ταβάρες, δεκάρι ο Αλμάδα. Αριστερά ο Αντωνίση και στην κορυφή ο Γκρινγκουτ για την Σάλκε του Μανουέλ Μπάουμ. Νούμπελ κατά τα δοκάρια. Πάσλακ δεξιά, Σουιτάλο, Ζαγαδού και Μουραόκα. Ριτζενάκι αυτό αριστερά. Ιβανούσεκ και Φέιν. Στη μεσαία γραμμή Βινάτο δεξιά. Τρομερός παίχτης και θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Δεκάριο Μπάρκο. Η τριάδα πίσω από το φόρ είναι τρομερή. Και αριστερά ο Μπέλ Ρουίζ, ο οποίος θα παίξει σαν ακραίος εκεί πέρα. Και στην κορυφή έχουν αυτό το ριζενάκι το Σάτσι, ο οποίος φαίνεται τρομερός και αυτός. Γενικά πάρα πολύ καλή ομάδα η Σάλκε. Πιστεύω θα δυσκολευτούμε αρκετά. Θα δούμε πως θα πάει. Ακόμα και το Χ, ξαναλέω, μας βολεύει άπειρα. Στον πάγκο έχουμε Τζολάκι, Κουένκα, Μπάρμπα, Εντούκου, Γκουβέια, Μέση και Κρίστιαν Πέρες. Άφησα εκτός αποστολή στον 15-3, προτίμησα τον Γκουβέια να πάρω στην αποστολή. Θα πατήσω ένα πόζο εδώ πέρα, θα γυρίσω την ταχύτητα σε πιο μικρή και γίνεται δημιουργική και ξεκινάει το μάτς. Ξεκινάει το μάτς στο Παπαγεωργιακό στάδιο, εδώ πέρα που έχουμε κάνει τις μεγάλες μας πορείες, τις μεγάλες μας εμφανίσεις έτσι στην Ευρώπη, στο Conference, αλλά εντάξει και στο Champions League έχουμε παίξει κάποια μάτσα εδώ πέρα. Διώχνουμε εδώ πέρα η άμυνα και ο Αντωνίσε φεύγει στην κόντρα. Ο Αντωνίσε περνάει τον αντιπαλό του, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Αντωνίσε θα κάνει το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
του Νούμπελ. Θα μπορούσε να συνεργαστεί λίγο καλύτερα εκεί πέρα με τον Greenwood, δεν το έκανε, δεν πειράζει. Okay, είναι μια φάση και αυτή. Έχουμε ξεκινήσει καλά. Παντός Ταβάρες στο corner. Η κεφαλιά από τον Τζερεμί Αντωνίσε, 1-0 στο 9. Ο Τζερεμί Αντωνίσε βαδίζει στα χνάρια του Λιχά, του Ισίδωρου, στα χνάρια του Έζε. Ελπίζω η συνέχεια να μην είναι αντίστοιχη των προηγούμενων δύο και να μείνει σταθερός στις εμφανίσεις του. Παρ' όλα αυτά, η χρονιά πάντα από τον αριστερό επιθετικό μας ξεκινάει εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο φετίχ της ομάδας ή κάτι. Βανούσεκ τώρα εδώ πέρα. Η Σάλκε προσπαθεί να βγει γρήγορα στην επίθεση για να χτυπήσει κατευθείαν και να καταφέρει να ισοφαρίσει. Η μπάλα φτάνει στον Νούμπελ. Ο Φέιν, η Βανούσεκ και τώρα Βινιάτο. Βινιάτο δίνει στον Ιβανούσεκ, ο Ιβανούσεκ στον Φέιν, εκείνος στον Μουριόκα, κλέβει ο Ταβάρες, Αλμάντα, μια ψηλή παλιά για τον Γκρίνγουτ, ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στον Νούμπελ. Όχι ρε Γκρίνγουτ, δεν πειράζει, δεν πειράζει, όσο δημιουργούμε φάσεις καλό είναι. Για να δούμε εδώ πέρα, ξανά φάση, Αντωνίσε χάνει την μπάλα πολύ ωραία, αλλά την ξανακερδίζουμε και την ξανακερδίζει ο Ιβανούσεκ. Τώρα δίνει την μπάλα στο Βινιάτο από τα δεξιά. Ο Βινιάτο δίνει στον Σάτσι, ο Σάτσι μέσα στην περιοχή, η άμυνα μας πολύ καλή εκεί πέρα, ο Μπεσό, ο οποίος έχει επιστρέψει με τον τραυματισμό του. Σταθερός και κόβει την μπάλα. Η φάση, άλλη φάση τώρα εδώ πέρα, η κεφαλιά από τον Σάτσι νομίζω ήταν, πάνω από τα δοκάρια του Ναβάρο. Μπεσό δίνει πολύ ωραία, αλλάζει το παιχνίδι για τον Γκαλβές από τα δεξιά. Ο Γκαλβές θα δώσει στον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης ξανά στον Γκαλβές. Έχει χώρο ο Γκαλβές να επιχειρήσει κάποια σέντρα. Περνάει και τον αντίπαλό του. Θα βγάλει τη σέντρα. Αντωνίσε την κεφαλιά, 2-0. 2-0 από τον Τζερεμί Αντωνίσε. Και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω η City κερδίζει τον Άγιαξ και εμείς κερδίζουμε τη Σάλκε, και οπότε είμαστε στην πρώτη θέση και οι δύο με 6 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία σέντρα εδώ πέρα από τον Γκαλβές, κεφαλιά από τον Αντωνίσε, ο Νούμπελ δεν μπόρεσε να είναι σταθερός εκεί στην απόκρουσή του και η μπάλα τον πήρε προς τα μέσα, χτύπησε και στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Σάτσι τώρα η ευκαιρία για τη Σάλκε, ο Σάτσι το σούτ ευτυχώς πέρασε out μακριά από την εστία του Ναβάρο, από την εστία μας. Κατ' επέκταση. Λοιπόν, στο 25, Ταβάρες σε ένα corner. Είναι καλά εκτελεσμένο. Μια περίεργη έτσι. Σε ένα πονηρό σημείο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα το κέντρο. Νούμπελ μάζεψε και δίνει στον Μουριόκα. Εκείνος δίνει στον Ιβανούσεκ. Ο Ιβανούσεκ θα πάει τελείως αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά στο Βινιάτο. Ο Βινιάτο θα βγάλει μια σέντρα. Η κεφαλιά δοκάρι. Ου! Εκεί πέρα τα physics του παιχνιδιού δεν ήταν και τα καλύτερα, αλλά. Αυτό που μετράει είναι ότι η Σάλκε τώρα έκανε την ευκαιρία. Εμείς χτυπάμε στην κόντρα. Mason Greenwood 3-0. Η ομάδα είναι κόμπρα. Πραγματικά είναι κόμπρα στην κόντρα. 3-0 με τον Mason Greenwood, ο οποίος πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο Champions League φέτος. Το πέμπτο του συνολικά. 3-0 στο 28. Στο 26, συγγνώμη. Πολύ όμορφη εμφάνιση. Να το κρατήσουμε αυτό, να πάμε έτσι στο ημίχρονο με το 3-0, είναι πάρα πολύ ωραίο. Διώχνει εδώ πέρα η αμυντική μας, ο Φέιν έκανε ένα σούτ την μπάλα ψηλά, μακριά από τα δοκάρια, μακριά από το τέρμα. Μουριόκα, Αμπέλ Ρουίζ βγάζει μια σέντρα, ο Ίτερ γυρνάει την μπάλα πίσω στον Ναβάρο, ο οποίος και τη γραπώνει με τα χέρια, με τις χερούκλες του, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι και ένα 97 πόσο είναι. Ταβάρες από τα δεξιά περνάει ο Ταβάρες, μπαίνει στην περιοχή ο Ταβάρες, θα κάνει το σούτ ο Νούμπελ σε κόρνερ. Επιθετικά είμαστε τρομεροί, επιθετικά δεν μπορεί η Σάλκη με τίποτα να μας κρατήσει. Για να δούμε εδώ πέρα το κόρνερ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Greenwood, πάρα πολύ άδοξα η μπάλα, σηκώθηκε πολύ ψηλά, ήταν και λάθος η θέση της μπάλας σε ύψος. Εδώ πέρα η φάση, αλλά ο Ναβάρο σταθερός, έκανε καλή απόκρουση. Όχι με τόσο καλό animation βέβαια από το παιχνίδι. Έχουμε και ένα goal line technology εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι η μπάλα δεν έχει περάσει. Αλλά το goal line technology γενικά φέτος δεν είναι πάρα πολύ καλό. Η κάμερα δεν κάνει το zoom, δεν το δείχνει έτσι όπως το δείχνει πέρσι και έτσι όπως θέλουμε. Και δεν έχουν κάτι να το φτιάξουν. Ίσως δεν γίνεται να το φτιάξουν φέτος. Θέλει κάποιο καινούργια version της Match Engine, δεν μπορεί να φτιαχτεί σε αυτήν, δεν ξέρω. Ταβάρες εδώ πέρα, πετάγει τον Greenwood, ο οποίος και φεύγει από τον αμυντικό. Mason Greenwood απέναντι στον Νούμπελ, αλλά εντάξει, είναι καλό θεματοφύλακας ο Νούμπελ. Πέφτει στη γωνιά του και διώχνει στο τετ-α-τετ. Στο 40 είμαστε, πάρα πολύ καλή εμφάνιση μέχρι τώρα από τους παίχτες μας. Θα δώσω έναν έπαινο στο 44. Ζαγαδού παίζει εκεί πέρα με τους αμυντικούς του. Μουριόκα, Σάτσι. Ο Σάτσι δίνει στον Αμπέλ Ρουίζ από τα αριστερά. Τρομερός παίχτης ο Αμπέλ Ρουίζ. Τον έχω δοκιμάσει στην Μπαρτσελόνα όταν είχα κάνει ένα save μόνο με παίχτες από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Εδώ πέρα πολύ ωραίο σούτ από τον Μπάρκο.
Μπάρκο, θρύλος της Νίκη Βόλου πέρσι, μας βοήθησε να κατακτήσουμε το Champions League. Τον είχα δοκιμάσει λοιπόν μια χρονιά, τον Αμπέλ Ρουίς, πριν πάρει μεταγραφή στην Μπράγκα. Κανονικά είναι και δανεικός, αλλά έχει κλείσει και με μεταγραφή. Σε εκείνο το save στο Twitch, παίζαμε με την Μπαρτσελόνα και είχα αφήσει μόνο τους παίχτες από την Ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Όσους μπορούσαμε να πάρουμε που μπορούσαν να γίνουν homegrown στο σύλλογο, δηλαδή από 18 και κάτω. Συν είχα γυρίσει τους δανεικούς που είχαν φύγει ήδη. Οπότε μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια χρονιά τον Μπελουρίς και είχε βγει εξαιρετικό σαν center forward. Πάρα πολύ ωραίος. Εκείνη τη χρονιά είχαμε πάρει πρωτάθλημα και Champions League. Νομίζω το κύπελο δεν το είχαμε πάρει, αλλά ήταν εξαιρετική. Παίξαμε μία χρονιά μόνο, δεν χρειάστηκε γιατί πήραμε Champions League από την πρώτη χρονιά. 3-0 εδώ, στο ημίχρονο. Με εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα μας. Νομίζω δεν δίνουμε περιθώρια αντίδραση στις Σάλκες σε καμία περίπτωση. Αν και έχει δημιουργήσει αρκετές φάσεις για το ύψος του σκορ, έτσι. Ο Μπάρκο εδώ, ένα εξαιρετικό σου, την μπάλα στο δοκάρι. Η οποία Σάλκη έχει τρία δοκάρια, παρεπιπτόντως. Έχει τρία δοκάρια. Θα μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο τυχερή, να είχε βάλει και ίσως και δύο γκολ και να ήταν ντέρμπι αυτή τη στιγμή το μάτς. Ο Αντωνίσε τώρα εδώ πέρα χάνει την μπάλα. Γίνονται κάποιες περίεργες κόντρες εκεί πέρα στο κέντρο. Ντιλοροσάν, Ντιλοροσούν, Μπάρκο δίνει την μπάλα προς το κέντρο. Ντιλοροσούν, ωραίο το πλασεδάκι από τον Τζαβάιρο. 3-1 με το πρώτο γκολ του Τζαβάιρο Ντιλοροσάν στο 59. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ανάπτυξη, πολύ ωραίο πλασέ. Ο Ναβάρο εκεί πέρα δεν έπεσε σωστά, δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τη συγκεκριμένη φάση. Κουρασμένος ο Αντωνίση από ό,τι βλέπω είναι. Γενικά η Σάλκε βέβαια έχει ανέβει πάρα πολύ. Εμείς το 3-0 δεν έχουμε κάτσει πολύ πίσω και γενικά η αντιδράση μας στις φάσεις είναι σε δεύτερο χρόνο. Δεν μπαίνουμε πρώτοι στις κόντρες κτλ. Εδώ πέρα τέταρτο το Σάτσι, τρομερό το tackling του Μπεσό. Τρομερό, λοιπόν, αλλαγή. Αλλαγή γιατί ο Μπαντιασίλ μέχρι τώρα δεν παίζει πάρα πολύ καλά. Θα μπει ο Κουένκα. Δεν θα κάνω άλλη αλλαγή, μία μας φτάνει. Θα απαιτήσω περισσότερα γιατί η ομάδα έχει κάτσει πραγματικά. Θα απαιτήσω περισσότερα, στο 70 είμαστε. Ίσως θα κάνουμε και τη δεύτερη μας αλλαγή. Τώρα θα βγει ο Τζερεμί Αντωνίσε, θα περάσει ο Τιάγκο Γκουβέι από εκεί. Για να ολοκληρώσουμε έτσι τη δεύτερη μας αλλαγή. Και περιμένουμε να κάνουμε και την τρίτη μας αλλαγή, ίσως λίγο πιο μετά, για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Εδώ πέρα ο Γκαλβές δίνει στον Greenwood. Ο Greenwood είναι γρήγορος και ξεφεύγει από τα δεξιά μπροστά. Δίνει στον Κουβέια, ο οποίος κοντρολάρει, πλασάρει 4-1 με τον Τιάγκο Κουβέια να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ τη σεζόν. Super sub αλήθειας λοιπόν ο Τιάγκο Κουβέια και 4-1. Θα πάρουμε και αυτή την νίκη. Τρομερή η σέντρα του Greenwood, τρομερή ενέργεια του Greenwood. Μισό γκολ και το άλλο μισό στο εξαιρετικό πλασέ του Τιάγκο Κουβέια, ο οποίος έγραψε και το 4-1. Μπράβο, μπράβο στην ομάδα. Θα μπορούσε να βγει και ο Ίτερ γιατί είναι λίγο κουρασμένος. Θα πει ο Τάκης ο Μπάρμπας να κάνει και αυτός το ντεμπούτο του, νομίζω, στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι αν είχε ξαναπαίξει με εμάς ή με κάποια άλλη ομάδα που βρισκόταν στο εξωτερικό. Το match έσβησε μετά το 4-1. Η Σάλκη είχε κάποιες ελπίδες εκεί με το 3-1, μήπως και να μπει στο παιχνίδι. Αλλά βάλαμε το 4 και το τελειώσαμε. Η City πρέπει να κέρδισε τον Άγιαξ 6-0, νομίζω. Θα πάμε να το δούμε εδώ πέρα. Europe Champions League. Μισό λεπτό να φορτωθούν και όλα εδώ πέρα αυτά. Δεν ψήνεται να τα φορτώσει, δεν πειράζει. Θα το δούμε στο continue. Κάτσε να τους πω ότι τα πήγαμε εξαιρετικά. Ναι, αυτό τους λέει, ωραία. Και θα κάνω το continue για να πάμε να δούμε πόσο κέρδισε η City τον Ajax. Το κέρδισε 6-0 όντως η City, η οποία θα είναι η επόμενη μας αντίπαλος στα επόμενα δύο μάτς. Και εδώ πέρα θα κρυφθούν πολλά πράγματα. Λογικά με το 2-2 που έχουμε κάνει με Σάλκε και Ajax, είμαστε από τα φαβορί για να περάσουμε στην επόμενη φάση του Champions League ως δεύτερη. Τώρα με τη City θα κρυφθούν περισσότερα πράγματα, θα κρυφθεί η πρώτη θέση του ομίλου και θα κρυφθεί το πώς θα πάει οι άλλοι αγώνες μεταξύ Σάλκε και Άγιαξ, πώς θα παιχτούν αυτοί οι αγώνες και πόσο θα μας στάσουν έτσι ώστε στα δύο τελευταία μάτς του ομίλου να έχουμε τι πιθανότητες θα έχουμε, πού θα βρισκόμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα, προχωράμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είδαμε τις δύο σπουδαίες νίκες εκτός έδρας μέσα στο Amsterdam Arena και εντός έδρας με τη Σάλκε, 3-2 τον Άγιαξ, 4-1 τη Σάλκε. Για το Champions League βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς μας με την City, στην πρώτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος με το απόλυτο 4-4 έχουμε τώρα
αυτή τη στιγμή 12 βαθμούς στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παίζουμε Πανετολικό, μετά παίζουμε με ΠΑΟΚ πάλι πριν από ευρωπαϊκό ματς. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να στείλουν την κλήρωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μετά έχουμε τα ματς με City, το ματς με Πανιόνιο, το ματς με ΑΕΚ, το ματς ξανά με City. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε το ματς με τη City. Τα δύο ματς με τη City. Δεν ξέρω αν το εντός θα παιχτεί στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας που θα είναι έτοιμο και αν θα αλλάξει η έδρα ή θα αλλάξει στον επόμενο γύρο και μετά. Νομίζω ότι θα αλλάξει στον επόμενο γύρο και μετά. Αλλά στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα δω εγώ την έδρα πώς είναι και θα σας τη δείξω φυσικά. Ή και στο ματς με τον Πανετολικό, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, αν προλαβαίνει. Σίγουρα στο ματς με τον ΠΑΟΚ πάντως θα είναι τα εγγένεια. Και θα σας δείξω σε εικόνα εδώ μέσα στο παιχνίδι πώς θα έχει φανεί. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, παιδες. Κάναμε δύο πολύ σημαντικές νίκες, σημαντικές εμφανίσεις στην Ευρώπη, το 2-2. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα links για τα social media, φυσικά ελάτε στο Instagram για να μας ακολουθήσετε και εκεί πέρα να μεγαλώσει παρέα και να σας ενημερώνω με πιο άμεσο τρόπο για το πότε είμαστε live, πότε βγαίνει καινούριο βίντεο κτλ. Και φυσικά στο Discord γιατί απορία έχετε για κουβεντούλα, για τσατάρισμα, έτσι αυτές τις μέρες που βολεύει και δεν έχετε και σχολεία και τέτοια πράγματα. Περάστε μια βόλτα εκεί πέρα να συζητήσουμε για τα save σας, να κάνουμε κουβεντούλα περί manager και περί άλλων διάφορων θεμάτων. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από μένα.